οι αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας και όχι μόνο, ο κλήρος και ο λαός της πατρίδας μας, έχουμε ενώσει όλοι τις προσευχές μας για την πλήρη ανάρρωση όλων όσων υπέστησαν την αποτρόπαιη επίθεση στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα οι αρχιερείς, μετέχοντας στο Συνοδικό Δικαστήριο όπως επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες, υπέστησαν αυτή την επίθεση από άτομο που ολοφάνερα πλέον είναι και ήταν ανάξιο να φέρει το δώρο της ιεροσύνης. Ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την ευθύνη αρχιερείς, δεν θα φοβηθούμε. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε με ενότητα τα συνοδικά μας καθήκοντα, γιατί έτσι επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες, γιατί έτσι ζητάει το σώμα της Εκκλησίας, γιατί έτσι ο Χριστός μας κάλεσε να λειτουργήσουμε την ιεροσύνη Του. Και με ενότητα θα συνεχίσουμε να διακονούμε αυτόν τον ευλογημένο λαό.